στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε πριν από λίγες ημέρες, στις 27 Μαΐου, κάναμε μια εξίσου σημαντική αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα το Ιντερεκ με θέμα των στριμώνα. Θα εκτελεστεί ένα έργο που θα ξεπεράσει τις 230.000 ευρώ. Τα 178.000 ευρώ από αυτά τα χρήματα αφορούν χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το υπόλοιπο είναι η συμμετοχή του Δήμου μας. Ήταν ένα, μια πρόταση που είχαμε υποβάλει από το Μακρινό 2016 στην προσπάθειά μας για την, δια, την διασυνοριακή συνεργασία τον ανάμεσα στο, των κρατών της Ελλάδος και της Βουλγαρίας σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν... Πέντε δήμοι, δύο από την πλευρά της Βουλγαρίας και τρεις από την πλευρά της Ελλάδος. Ο Δήμος Ηράκλειας, ο Δήμος Συνδικής και ο Δήμος Μανουήλ Παπά. Εμείς με αυτές τις 178.000 ευρώ από το πρόγραμμα θα κτιστεί ένα κτίριο διοίκηση και τα αποδητήρια και των νεαρών αθλητών στο κοπηλατοδρόμιο του Δήμου μας στο Πεθυλνό. Ήταν μία ακόμη δέσμευση που είχαμε δώσει προς τους συνδημότες μας γιατί πιστεύουμε ότι το κοπηλατοδρόμιο μπορεί να γίνει το εφαλτήριο όχι μόνο μιας αθλητικής ανάπτυξης στα όρια του Δήμου μας, αλλά το εφαλτήριο για μια οικονομική ανάπτυξη όλης της τοπικής κοινωνίας της, του Δήμου Εμμανούλη Παπά και γιατί όχι εφαλτήριο οικονομικής ανάπτυξης για τις περιφερειακές ενότητες Σερών.